Ο Πάτος Κυψέλης Ανέλ. Ένα προϊόν το οποίο βγαίνει σε δύο διαφορετικούς τύπους, ο κλασικός και ο αεριζόμενος, εφοδιασμένα και τα δύο με πολλές πρωτοτυπίες. Στον κλασικό υπάρχουν οπές στράγγισης των νερών σε περίπτωση βροχής ή υδροποίησης αν χρησιμοποιείται ξύλινα ή πλαστικά πατώματα ανταγωνισμού. Ο αεριζόμενος είναι σε όλη την κάτω επιφάνεια διάτριτος, έτσι ώστε όλες οι θεραπείες που κάνετε για παράσιτα όπως είναι η βαρώα να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές, δεδομένου ότι τα ακάραια πέφτουν και φεύγουν έξω από την κυψέλη. Έτσι δεν μπορούν να ξανανεύουν πάνω στα σώματα της μέλισσας. Αλλά επίσης κρατάει και την κυψέλη πιο στεγνή, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερη νοζεμίαση. Μελίσια τα οποία θα βάλετε σε αεριζόμενους πάτους θα είναι έναν μήνα πιο πρόημα την άνοιξη από μελίσια τα οποία θα ξεχειμονιάσουν σε κλειστούς πάτους. Ας είναι ξύλινοι. Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με γυροσυλλέκτη στο μπροστά σημείο, αρκεί να προμηθευτείτε και το αντίστοιχο επιπλέον σετ συλλογής γύρης, που είναι η σίτα εμπλοκής και το σκαφάκι συλλογής. Έχουν βιδωμένα στο κάτω μέρος τους 4 πόδια από ημιελαστικό ειδικό πλαστικό, το οποίο δεν επιτρέπει την ολίσθηση των πατωμάτων πάνω στην καρότσα του αυτοκινήτου κατά τις μεταφορές, αλλά είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό ώστε να μπορεί να αντέξει βάρος 500 κιλών πάνω του. Στις 4 γωνίες η πάτη είναι εξοπλισμένη με εξογκώματα, τα οποία σταθεροποιούν τον όροφο, πλαστικό ή ξύλινο. Έτσι, κατά τη διάρκεια του φορτώματος ή της μεταφοράς, δεν κινδυνεύει να ανοίξει η κυψέλη και να βγουν έξω οι μέλισσες. Επίσης, δεν ταλαιπωρούνται οι συνδετήρες κατά το φόρτωμα. Η εφαρμογή του πάτου στους ορόφους γίνεται ή με συνδετήρες εμπρός και πίσω, στα ειδικά σημεία εφαρμογής, ή με βίδες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν περιμετρικά του πάτου, εάν θέλετε να τον κάνετε σταθερό. Τα πορτάκια που συνοδεύουν τους πάτους είναι εξοπλισμένα με κατοχυρωμένο σύστημα ασφάλισης, το οποίο είναι ένα πυράκι στο πίσω μέρος. Αυτό το πυράκι μας δίνει τη δυνατότητα αυτόματης ασφάλισης της πόρτας για να μεταφέρουμε. Όταν θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα, απλά τραβάμε ελαφριά και πάνω και το πορτάκι βγαίνει. Όταν θέλουμε να κλείσουμε την πόρτα, τοποθετούμε και κουμπώνουμε. Το πορτάκι είναι εξοπλισμένο με θηρίδες προστασίας. Βάζοντας το ανάποδα, σκούρκι, ποντίκια, φίδια, σαύρες και άλλα ζωήφια δεν μπορούν να περάσουν μέσα από εδώ. Η στενότητα του χώρου επίσης δίνει τη δυνατότητα στις μέλισσες και μπορούν και αμήνονται εχθρών όπως είναι ακόμα και η ασιάτικη σφίγγα, μειώνοντας έτσι το πρόβλημα που δημιουργείται στην κυψέλη. Τα σκαφάκια συλλογής τοποθετούνται στο κάτω μέρος του πάτου, κουμπώνουν αυτόματα, ενώ οι σίτες συλλογής μπαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Μόλις τα εφαρμόσετε, οι μέλισσες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνηθίσουν την καινούργια κυψέλη, γιατί δεν μεταβάλλεται η διάσταση. Οι σίτες συλλογής είναι εξοπλισμένες επίσης στο κέντρο τους με ειδική έξοδο για τους κυφήνες. Έτσι δεν έχετε εμπλοκή των οπών συγκράτησης της γύρης από κυφήνες. Ενώ δεν είναι δύσκολο και για τη Βασίλισσα να βγει να γονιμοποιηθεί, αν
και δεν συνίσταται η συλλογή γύρης σε μελίσι το οποίο ετοιμάζεται για βασιλοτροφία. Για να τοποθετήσετε τους γυροσυλλέκτες και δεδομένου ότι η υγρασία στο έδαφος προκαλεί πρόβλημα στη συλλογή γύρης, θα πρέπει η κυψέλη να είναι ανυψωμένη. Ένα προϊόν το οποίο σας βοηθάει για αυτό το πράγμα είναι η βάση ανύψωσης κυψέλης ανέλ.